Κύριε Καραγιάννη, κοιτάξτε, οι όποιες κυβερνητικές επιδοτήσεις όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και ταυτόχρονα αποτελούν μια αναδιανομή. Δηλαδή, οι ίδιοι φορολογούμενοι, ο λαός δηλαδή και πάλι, πληρώνει τις όποιες επιδοτήσεις, οι οποίες είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι των μεγάλων απολειών που έχουν τα λαϊκά στρώματα λόγω ακριβώς της ακρίβειας και της ενεργειακής ακρίβειας. Ένα δεύτερον, για την ενεργειακή αυτή ακρίβεια και την ακρίβεια συνολικά, δεν φταίνε μόνο τα ουρανοκατέβατα κέρδη και η κερδοσκοπία κάποιων επιχειρήσεων. Όταν λένε αυτά τα πράγματα εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, θέλουν να συγκαλύψουν το γεγονός ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο και ότι είναι αποτέλεσμα πολιτικών οι οποίες ασκήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις με συνέπεια, και αυτές οι πολιτικές θυσίαζαν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Η απελευθέρωση της ενέργειας, η πράσινη μετάβαση, η απολιγνητοποίηση, στην οποία συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και άσκησαν αυτές τις πολιτικές, διαμόρφωσε ένα πολύ ακριβό μείγμα. Να θυμίσω ότι η ενεργειακή φτώχεια είχαμε και τη δεκαετία του 2010. Από το 2016 στο 2019 κόπηκε το ρεύμα σε 600.000 νοικοκυριά συνολικά, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα φαινόμενο σημερινό. Και απέναντι... Ναι, αλλά και ο Πούτιν έκλεισε τη στρόφιγγα. Προσέξτε τώρα, βεβαίως υπάρχει το ζήτημα της κλιμάκωσης, το οποίο δεν είναι εξωγενής παράγοντας, είναι ένας παράγοντας που σχετίζεται με την οικονομία, σχετίζεται με τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στους Αμερικάνους και τους Ρώσους, στους υπεριαλιστές δηλαδή, για το ποιοι θα ελέγξουν τις ενεργειακές πηγές και τις διαδρομές ενέργειας. Και αυτό ακριβώς έχουμε τη σύγκρουση στην υπεριαλιστική στην Ουκρανία. Και η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, όχι μόνο λόγω του πολέμου, αλλά και λόγω του μείγματος. Να θυμίσω εδώ τη διαμαρτυρία της Γερμανίας και της Γαλλίας στις ΗΠΑ, ότι είναι πανάκριβο το LNG. Άρα η υποκατάσταση του ρώσικου φυσικού αερίου με LNG αέριο δεν θα μειώσει την ακρίβεια στην ενέργεια. Το είπε ο Μακρόν, είπε στον Biden ότι μας πουλάς LNG σε τιμές ρεκόρ. Βεβαίως. Και όχι μόνο στον Biden, και στην Νορβηγία για παράδειγμα. Το ίδιο ακριβώς διαμαρτυρία έγινε. Και μάλιστα το LNG δεν φτάνει, άρα θα υπάρχουν και ελλείψεις, που οι ελλείψεις σημαίνουν νέες ακρίβειες. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται πρέπει να βάλει στο επίκεντρο γιατί αυτές οι πολιτικές οδήγησαν στην έλλειψη ενεργειακών πόρων, στην καταστροφή στη χώρα μας ενεργειακών πηγών όπως είναι ο λιγνίτης και η υποκατάστασή τους από το εισαγόμενο, είτε είναι υγροποιημένο, είτε είναι αεροποιημένο φυσικό αέριο, είτε είναι ρώσικο, είτε είναι αμερικάνικο. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν πρέπει να δούμε, και βεβαίως οι στόχοι πάλι του κινήματος πρέπει να οδηγήσουν στην κατάργηση της φορολογίας, στην κατάργηση των τελών ρήπων και του χρηματιστήριου ενέργειας, για να μπορέσει ακριβώς να αμφισβητηθεί επί της ουσίας αυτή η πολιτική που αναπαράγει τις αιτίες ενεργειακής φτώχειας. Και είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων κομμάτων. Το ζήτημα δεν είναι οι πηγές. Εμείς λέμε ότι όλες οι πηγές πρέπει να αξιοποιηθούν οι ενεργειακές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι σε ποιανού χέρια βρίσκονται. Αν βρίσκονται στα χέρια των επιχειρηματικών ομήρων, να αξιοποιούνται για σκοπό το κέρδος. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις έχουν φροντίσει να διασφαλίζουν τιμές στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ πολύ πάνω από το κόστος παραγωγής, διασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Γι' αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε τις νόμες, δηλαδή στη ΔΕΗ να πουλάει στους μεταπράτες ενέργειας πολύ κάτω του κόστους, για να διασφαλίζεται το κέρδος των ενεργειακών ομήλων. Αυτές είναι οι λογικές οι οποίες εκτείναξαν τις τιμές ενέργειας. Γι' αυτό λέμε, όπου υπάρχει το κέρδος, δεν μπορούν να ικανοποιούνται οι ανάγκες. Γι' αυτό δεν μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει αποδεκτό το γεγονός της μείωσης των διοδίων. Εμείς λέμε πρέπει να καταργηθούν τα διόδια, γιατί ο λαός πλήρωσε πολύ ακριβά για να γίνουν αυτοί οι δρόμοι. Οι κατασκευαστές βάλαν μόνο το 10% και κερδίζουν πάρα πολλά, και μάλιστα με τις λεόντιες συμβάσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ βγάζουν κέρδη και έχουν και αποζημίωση. Επί της ουσίας λοιπόν δεν υπάρχει διαχειριστική λύση εντός των τυχών που να ικανοποιεί τα λαϊκά συμφέροντα, ούτε σωτήρες. Πρέπει να συγκρουστούμε αυτή την πολιτική, και η απεργία της ενάτης του Σεπτέμβρη είναι σταθμός αυτή την πάλη του λαού.